2-10-77-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Πάμε μαζί για την επόμενη ώρα περίπου με κείμενα, σκέψεις και μουσική. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Για την προσευχή θα μιλήσουμε και σήμερα από το παλιό βιβλίο του Αρχιεπισκόπου Άντωνι Μπλουμ, «Μάθε να προσεύχεσαι», εκδόσεις η Έλαφος. Μένετε κοντά μας. Είπαμε για διάφορα είδη προσευχής. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προσευχηθούμε, λέει ο Άντωνι Μπλουμ, είναι η όσο το δυνατόν συνεχής προφορική προσευχή που γίνεται το στήριγμά μας όλες τις ώρες της μέρας στη διάρκεια της ζωής μας. Αυτό που έχω στο νου μου αυτή τη στιγμή είναι μια προσευχή που χρησιμοποιούμε ειδικά εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι αυτή που συνήθως ονομάζουμε προσευχή του Ιησού. Η προσευχή δηλαδή που έχει σαν κέντρο το όνομα του Ιησού Χριστού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Η προσευχή του Ιησού συνήθως χρησιμοποιείται από τους μοναχούς και τις μοναχές, αλλά είναι πολύ σε χρήση και από τους λαϊκούς. Λέγεται μονολόγιστη προσευχή, γιατί δεν διασπά το νου σε πολλά θέματα, δεν μεταπηδάμε από τη μια σκέψη στην άλλη. Είναι η προσευχή που μας φέρνει πρόσωπο προς πρόσωπο με το Θεό μέσα από μια ομολογία πίστης εκείνων και μια παραδοχή της δικής μας κατάστασης. Είναι μια ομολογία πίστης που σύμφωνα με την άποψη των περισσότερων Ορθοδόξων ασκητών και μυστικών πατέρων αποτελεί την περίληψη όλης της διδασκαλίας των Ευαγγελίων. Ομολογούμε ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος. Ομολογούμε το κυρίαρχο δικαίωμά Του πάνω μας και το γεγονός ότι Αυτός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Αυτό σημαίνει, φίλοι ακροατές, ότι όλη η ζωή μας είναι παραδομένη στο θέλημά Του και ότι αφήνουμε ολοκληρωτικά τον εαυτό μας στα χέρια Του και πουθενά αλλού. Με το όνομα Ιησούς ομολογούμε την πραγματικότητα της σάρκωσης του Κυρίου Ιησού Χριστού και όλα όσα αντιπροσωπεύει η σάρκωση. Ο Χριστός, στο πρόσωπο του οποίου βλέπουμε τον σαρκοθέντα Λόγο του Θεού, σύμφωνα με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, είναι ο κεχρισμένος του Γιαχβέ. Έπειτα έρχεται η τέλεια ομολογία της πίστης μας ως προς το τι είναι Εκείνος, ο Υιός του Θεού. Αυτή δεν είναι μόνο μια ομολογία πίστης στον Ιησού Χριστό, αλλά ανοίγει ταυτόχρονα το δρόμο προς την Αγία Τριάδα. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Πατρός, και κανείς δεν μπορεί στο πρόσωπο του προφήτη της Γαλιλαίας να αναγνωρίσει τον σαρκοθέντα Υιό του Θεού παρά μόνο αν το Άγιο Πνεύμα τον διδάξει και τον βοηθήσει να το αντιληφθεί, να το δεχτεί και να καταθέσει την ομολογία. Έτσι έχουμε σε τέσσερα στάδια ομολογία πίστης που μας επιτρέπει να σταθούμε απέναντι στο Θεό εν αληθεία και να τον ομολογήσουμε εν πνεύματι. Τέλος έχουμε το «ελέησόν με». Στη λατρεία όμως πολλές φορές χρησιμοποιούνται οι λέξεις, οι ελληνικές λέξεις «Κύριε ελέησον». Ο λόγος για τον οποίο επιμένω σε αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιούμε στην προσευχή είναι ότι σε όλες τις σύγχρονες γλώσσες οι λέξεις έχουν ειδικές και στενές έννοιες σε σύγκριση με τις αρχαίες γλώσσες. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε λέξεις στην προσευχή μας που είναι εξαιρετικά πλούσιες. Δεν προσέχουμε όμως το βάθος τους όταν τις λέμε, γιατί παίρνουμε τις λέξεις με το νόημα που έχουν στην καθημερινή χρήση, ενώ θα μπορούσαν να ηχήσουν βαθιά στις καρδιές μας, αν και μόνο τις συνδέαμε με άλλα πράγματα που ξέρουμε. Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα,
για το νόημα των λέξεων, το οποίο ίσως σκανδαλίσει τους κλασικούς μελετητές, γιατί θα επιχειρήσω μια φιλολογική ανάλυση που είναι δυνατό να αμφισβητηθεί. Επειδή όμως βασίζεται σε ένα λογοπαίγνιο που έγινε πριν από αιώνες από τους Έλληνες πατέρες, οι οποίοι γνωρίζοντας τη γλώσσα τους δεν δίσταζαν να κάνουν λογοπαίγνια, θα επωφεληθώ και εγώ από αυτό. Οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε τις λέξεις «κύριε ελέησον» σε ορισμένες στιγμές της ζωής μας. Αν δεν τις χρησιμοποιούμε, τουλάχιστον ξέρουμε ότι υπάρχουν και ξέρουμε περίπου τι εννοούμε με αυτές. Γενικά θα έλεγα, είναι μια επίκληση στο Θεό για έλεος, για συμπάθεια, για ευσπλαχνία. Το σημείο τώρα όπου οι κλασικοί μελετητές ίσως διαφωνήσουν μαζί μου και με τους Έλληνες πατέρες, είναι ότι μερικοί από αυτούς αποδίδουν την προέλευση της λέξης ελέησον στην ίδια ρίζα με τις επίσης ελληνικές λέξεις ελέα, το δέντρο, ελέα, ο καρπός, έλεον. Φυσικά δεν μας ενδιαφέρει εδώ η συζήτηση των φιλολόγων. Εκείνο που θέλω να προσέξουμε είναι το τι μπορούμε να αποκομίσουμε από την Αγία Γραφή. Όταν λέμε «Κύριε ελέησον», μπορεί να μας αρκεί το ότι αυτό αποτελεί μια γενική επίκληση στο Θεό για έλεος και ευσπλαχνία. Αλλά αυτό και μόνο δεν μας ικανοποιεί, γιατί δεν μπορούμε μέσα σε αυτό το «Κύριε ελέησον» να εντάξουμε ολόκληρη τη ζωή μας. Αυτές οι λέξεις δεν σημαίνουν πολλά πράγματα για την καθημερινή ζωή μας, την καθημερινή κουβέντα μας. Αν όμως σκεφτείς το ρόλο που έπαιξε η ελιά και το λάδι στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, θα δεις τα εξής. Η πρώτη φορά που εμφανίζεται η ελιά και το κλαδί της ελιάς είναι στο τέλος του κατακλυσμού, όταν ένα περιστέρι μετέφερε το κλαδί της ελιάς στο Νόε. Να είναι άραγε το ίδιο περιστέρι που πετούσε πάνω από το Χριστό τη μέρα της βάπτισής του? Αυτό το κλαδί της ελιάς σημαίνει ότι ο θυμός του Θεού τελείωσε. Η συγγνώμη δίνεται δωρεάν, ότι νέος χρόνος και νέες δυνατότητες ανοίγουν μπροστά μας. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση δυνατότητα, αλλά δεν μπορούμε πάντοτε να ακολουθούμε αυτό το δρόμο. Δεν μας φτάνει απλά και μόνο να έχουμε χρόνο και νέες δυνατότητες ανοιχτές μπροστά μας, εφόσον είμαστε ασθενείς στην καρδιά, αφού έχουμε τσακισμένη θέληση, ή είμαστε ανίκανοι στο νου και στο σώμα για να διακρίνουμε και να ακολουθήσουμε το δρόμο που μας ανοίγει ο Κύριος. Αυτό που μας χρειάζεται στην περίπτωση αυτή είναι η θεραπεία. Έτσι, ας θυμηθούμε το λάδι που ο καλός Σαμαρίτης έχισε στις πληγές του ανθρώπου που είχε πέσει θύμα των ληστών. Η θεραπευτική δύναμη του Θεού θα μας δώσει τη δυνατότητα να επωφεληθούμε από το σταμάτημα της οργής του, από το δώρο της συγγνώμης που με τόση αγάπη προσφέρει και ακόμα από το δώρο του χρόνου, του χώρου και της αιωνιότητας. Μια άλλη εικόνα σχετικά με την ελιά είναι εκείνη του χρίσματος των Ισραηλιτών ιερέων και βασιλέων, οι οποίοι καλούνται από τον Ισραηλιτικό λαό να σταθούν ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, ανάμεσα στην ενότητα και την αρμονία του θελήματος του Θεού και στην αντινομία και σύγχυση, για να μην αναφέρουμε τις εχθρότητες και τις αντιθέσεις των ανθρώπων. Για να μπορέσει να σταθεί κανείς στη θέση αυτή, χρειάζεται κάτι περισσότερο από την ανθρώπινη ικανότητα, χρειάζεται η Θεία Δωρεά. Αυτό το νόημα είχε το χρίσμα που έδιναν οι Ισραηλίτες στους ιερείς και στους βασιλείς. Στην Καινή Διαθήκη όμως, όλοι εμείς είμαστε ιερείς και βασιλείς. Σαν χριστιανοί, έχουμε κληθεί για πράγματα πέρα από εκείνα τα οποία μια ανθρώπινη ύπαρξη μπορεί να κατορθώσει. Είμαστε καλεσμένοι να γίνουμε ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, να είμαστε ναοί πάνω σε ένα έδαφος καθαρό και αντάξιο του Αγίου Πνεύματος και να γίνουμε κοινωνοί της Θείας Φύσεως. Όλα αυτά είναι πέρα από τις δικές μας ανθρώπινες ικανότητες, και όμως είναι ανάγκη να είμαστε πλήρεις άνθρωποι. Και αυτό με τη βαθιά έννοια την οποία ένας χριστιανός αποδίδει στην ιδιότητα του ανθρώπου σαν εικόνα του σαρκοθέντος Υιού του Θεού. Για να τα κατορθώσουμε αυτά, χρειαζόμαστε τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού. Μελετήσαμε με αρκετή απλότητα τα νοήματα των λέξεων της προσευχής του Ιησού. Αν κάναμε απλά και βαθιά το ίδιο και για τις άλλες λέξεις που χρησιμοποιούμε στην προσευχή μας, τότε οι προσευχές μας θα αποκτούσαν πολύ πλούτο και βάθος σε νοήματα. Θα προσέχαμε περισσότερο σε αυτά που λέμε και η προσευχή μας δεν θα ήταν συλλογή από κούφιες λέξεις ή λέξεις σύμβολα κάποιου πράγματος που έχασε το αληθινό νόημά του. Έτσι λοιπόν, πριν πούμε «Κύριε ελέησον»,
Κύριε σπλαχνίσουμε, Κύριε δείξε μου συμπάθεια, χύσε πάνω μου την αγάπη σου και τη στοργή σου, θα πρέπει να σκεφτούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Μήπως η πτώση μας είναι μεγάλη, μήπως μας δόθηκαν πολλές δυνατότητες, αλλά εμείς είμαστε ανίκανοι να εκμεταλλευτούμε οποιαδήποτε από αυτές, γιατί είμαστε βαθιά πληγωμένοι. Μήπως είμαστε μεν θεραπευμένοι, αλλά βλέπουμε την κλίση μας τόσο μεγάλη που νιώθουμε μηδαμινή να τη σκεφτούμε, γιατί ξεπερνάει τις δυνάμεις μας. Κι όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί αν ο Θεός μας δώσει τις δυνάμεις να προχωρήσουμε. Για να καταλάβουμε λοιπόν την κατάστασή μας, πρέπει πρώτα να διαβάσουμε προσεκτικά την προσευχή λέξη με λέξη. Έπειτα να χρησιμοποιήσουμε έτσι τις λέξεις ώστε να γίνουν μέρος των αισθημάτων μας και να συγκεντρώσουμε γύρω από αυτές όλη την ένταση και το βάθος της προσωπικής μας ζωής. Αν οι λέξεις που χρησιμοποιούνται από μας δεν γίνονται πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή, θα παραμένουν χωρίς νόημα και δεν θα μας οδηγούν πουθενά. Τότε η προσευχή μας θα είναι σαν ένα τόξο που δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί του λείπει η χορδή. Τελείως άσκοπο, λέει ο Άντωνι Μπλουμ, να ζητάμε, φίλοι ακροατές, από το Θεό κάτι που εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε καμιά προθυμία να κάνουμε. Αν για παράδειγμα λέμε «Ω Θεέ μου, ελευθέρωσέ με από αυτόν ή εκείνον τον πειρασμό», ενώ ταυτόχρονα με κάθε τρόπο πέφτουμε ακριβώς σε αυτό τον πειρασμό, χωρίς καμιά δική μας αντίθετη προσπάθεια, ελπίζοντας μόνο ότι ο Θεός θα μας απαλλάξει από αυτόν, τότε δεν έχουμε πολλές πιθανότητες σωτηρίας. Ο Θεός μας δίνει δύναμη, αλλά εμείς πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Όταν στην προσευχή μας ζητάμε από το Θεό να μας δώσει δύναμη να κάνουμε κάτι εν το ονόματι Του, δεν Του ζητάμε να το κάνει ο ίδιος για μας, επειδή εμείς δήθεν έχουμε αδύναμη θέληση. Τα παραδείγματα της ζωής των Αγίων ρίχνουν αρκετό φως στο θέμα μας αυτό. Στο βίο του Αγίου Φιλίππου Νέρι περιγράφεται ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Ο Άγιος Φίλιππος ήταν ένας ευέξαπτος άνθρωπος, καυγάτιζε εύκολα και είχε βίαια ξεσπάσματα θυμού. Φυσικά δεχόταν και τα ξεσπάσματα των αδελφών του. Μια μέρα ένιωσε ότι δεν θα μπορούσε άλλο να συνεχίσει με την κατάσταση αυτή. Το συναξάρι δεν μας λέει αν αυτή η σκέψη του ήταν από αρετή ή από αδυναμία να υποφέρει πλέον τους αδελφούς του. Το γεγονός είναι ότι έτρεξε στο ναό, γονάτισε μπροστά στο Χριστό και του ζήτησε να τον απαλλάξει από το πάθος του θυμού. Κατόπιν σηκώθηκε και βγήκε έξω γεμάτος ελπίδα. Το πρώτο πρόσωπο που συνάντησε έξω από το ναό ήταν ένας από τους αδελφούς που δεν του είχε προκαλέσει ποτέ το παραμικρό ξέσπασμα θυμού. Αλλά τώρα για πρώτη φορά στη ζωή του, αυτός ο αδελφός τον πρόσβαλε και τον δυσαρέστησε. Τότε ο Φίλιππος ξέσπασε και γεμάτος οργή πήγε να συναντήσει κάποιον άλλον αδελφό που ήταν πάντοτε για αυτόν πηγή παρηγοριάς και ηρεμίας. Αλλά ακόμα και αυτός το απάντησε με τραχύτητα. Τότε ο Φίλιππος πάει τρέχοντας στο ναό, πέφτει στα γόνατα και λέει «Ω Κύριε, δεν σου ζήτησα να με απαλλάξεις από τούτο το θυμό?» Και ο Κύριος απάντησε «Ναι Φίλιππε, ακριβώς γι' αυτό πολλαπλασίασα τις ευκαιρίες για να καταφέρεις να απαλλαγείς μόνος σου». Νομίζω πως είναι πολύ σοβαρό να αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός θα ενεργεί πάντα με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρόκειται να σταυρώνεται Εκείνος κάθε μέρα για σένα. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που πρέπει εσύ να σηκώσεις το σταυρό σου. Ο καθένας από μας πρέπει να σηκώσει το δικό του σταυρό. Και όταν ζητούμε κάτι στην προσευχή μας, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να το κάνουμε με όλη μας τη δύναμη, το νου και τον ενθουσιασμό που μπορούμε να βάλουμε σε μια πράξη και με όλο το θάρρος και την ενεργητικότητα που διαθέτουμε. Ακόμα να το κάνουμε εξαντλώντας όλη τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός. Αν δεν ενεργήσουμε έτσι, τότε χάνουμε τον καιρό μας προσευχόμενοι. Αυτό σημαίνει ότι το Κύριε Ελέησον ή όποιες άλλες παρόμοιες λέξεις ψιθυρίσουμε, πρέπει να στρέφονται και προς τον εαυτό μας.
Ο νους μας πρέπει να συμμορφωθεί και να συσχηματιστεί με τις λέξεις της προσευχής, να πληρωθεί από αυτές και να εναρμονιστεί με αυτές. Η καρδιά μας πρέπει να τις αποδεχθεί εντελώς και να τις εκφράσει με όλη τη δύναμη που διαθέτουμε. Η θέλησή μας τέλος πρέπει να τις αγκαλιάσει και να τις μετατρέψει σε πράξη. Μόνο έτσι η προσευχή και η πράξη θα γίνουν δύο εκφράσεις μιας και της αυτής κατάστασης. Της κατάστασης πρόσωπο προς πρόσωπο με το Θεό, με τον εαυτό μας και με τους άλλους γύρω μας. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι χάσιμο χρόνο. Αυστηρός φαίνεται εδώ ο Άντωνι Μπλουμ, αλλά στην πραγματικότητα έτσι είναι τα πράγματα σχετικά με την προσευχή. Αν δεν είμαστε ικανοί να σηκώσουμε το σταυρό μας και να ζήσουμε τις συνέπειες των λέξεων που προφέρουμε, είτε όταν λέμε την πίστη μας ή όταν προσευχόμαστε στο Θεό, τότε πραγματικά χάνουμε την ώρα μας και μπορεί να είναι και επιζήμια η προσευχή, γιατί μας δίνει μια εντύπωση αγιότητας ή εν πάση περιπτώσει μιας καλής πνευματικής κατάστασης, ενώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και συνεχίζει ο Άντωνι Μπλουμ. Τι νόημα έχει να αναφέρουμε στο Θεό διάφορα πράγματα και όταν εκείνος μας δίνει δύναμη να πολεμήσουμε για αυτά, εμείς καθόμαστε παράμερα και περιμένουμε μέχρι να τα κάνει όλα εκείνος για μας? Τι νόημα υπάρχει στην επανάληψη λέξεων που έχασαν τη σημασία τους και αδυνάτησαν τόσο ώστε μόλις και επιτρέπουν να διακρίνεται ανάμεσα στην ψυχή μας και στο Θεό μια σχέση ευαίσθητη σαν τον ιστό της αράχνης? Διάλεξε λοιπόν τις σωστές λέξεις στην προσευχή σου. Διάλεξέ τες και βάλε όλη σου την προσοχή σε αυτές, γιατί είναι λέξεις αλήθειας, λέξεις τις οποίες ο Θεός θα τις ακούσει επειδή είναι ειλικρινής. Βάλε όλη την καρδιά σου μέσα σε αυτές. Κάνε τις τόσο ζωντανές και συνειδητές, ώστε να διαπεράσουν τα βάθη της καρδιάς σου. Οι λέξεις της προσευχής έχουν την ιδιότητα να είναι πάντοτε λέξεις γεμάτες υποσχέσεις. Δεν μπορείς να λες απλά μια προσευχή χωρίς να έχεις συνέπεια σε αυτό που λες. Δηλαδή θα πρέπει να εννοείς αυτό που λες. Αν πω αυτό, ακριβώς αυτό είναι εκείνο που θα κάνω όταν οι περιστάσεις το ζητήσουν. Όταν λες στο Θεό «οτιδήποτε κι αν κοστίσει, μα οτιδήποτε Κύριε σώσε με», πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι χρειάζεται να βάλεις όλη σου τη θέληση σε αυτό. Γιατί μια μέρα ο Θεός θα σου πει «να το τίμημα που πρέπει να πληρώσεις». Οι πατέρες κάπου λένε «δώσε αίμα και λάβε πνεύμα». Αυτό είναι το τίμημα. Εγκατάλειψε τα πάντα και θα κερδίσεις τον ουρανό. Εγκατάλειψε τη σκλαβιά και θα βρεις ελευθερία. Όπως η θέλησή σου είναι απορροφημένη, όχι μόνο με την πράξη της προσευχής, αλλά και με όλες τις συνέπειες της προσευχής, έτσι πρέπει να γίνει και με το σώμα σου. Να συμμετέχει δηλαδή και αυτό στην προσευχή. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι απλά μια ψυχή δεμένη προς στιγμή με το σώμα, αλλά είναι μια ύπαρξη με σώμα και ψυχή, είναι μια οντότητα ενιαία. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε και του σώματος συμμετοχή στην προσευχή. Χρειάζεται να γίνεται και σωματική προσπάθεια κατά την προσευχή. Έχουμε δηλαδή τον σωματικό τρόπο προσευχής. Η νηστεία είναι ένας τέτοιος τρόπος κοντά στους άλλους. Αν η τροφή σε βαραίνει υπερβολικά, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Βάζοντας το σώμα σου με αυτό τον τρόπο να πάρει μέρος στην προσευχή σου, χτυπάς μια πόρτα.
ξαναγυρίζω στην πορεία μας προς τα μέσα. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε βαθύτερα με βοηθό μας τα λόγια της προσευχής, να διατρυπήσουμε δηλαδή το εσωτερικό μας βαθιά και όλο βαθύτερα, όπως γίνεται στις γεωτρήσεις για να ανασύρουν κάτι από τα βάθη της γης, θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε. Να παραδεχτούμε ότι αυτή η πορεία προς τα μέσα είναι αρκετά δύσκολη. Ακούγεται πολύ απλό. Όλοι μας παίρνουμε σαν δεδομένο ότι διαθέτουμε εσωτερικό βάθος και ότι όσο πιο βαθιά προχωρούμε, τόσο πιο θαυμάσια θα είναι. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα όσο φαίνονται. Είναι αλήθεια πως όταν φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο βάθος, όλα πάνε καλά. Στο δρόμο μας συναντάμε όλων των ειδών τα τέρατα. Και τα τέρατα αυτά δεν είναι διάβολοι ούτε οι πλησίων μας. Τα τέρατα είμαστε εμείς οι ίδιοι, φίλοι ακρότες. Ακριβώς αυτό κάνει την πορεία προς τα μέσα πιο δυσάρεστη και πολύ πιο δύσκολη. Γενικά ζούμε στραμμένοι προς τα έξω. Και αυτό που μας κάνει να ζούμε έτσι είναι η πλεονεξία, ο φόβος και η περιέργεια. Ένας Γάλλος επιστήμονας που εργαζόταν στην Αμερική, ο Αλέξης Καρέλ, στο βιβλίο του «Ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος», γράφει: «Αν ρωτήσεις τον εαυτό σου πού σταματάει η προσωπικότητά σου, θα διαπιστώσεις ότι η γλώσσα του λέμαργου απλώνεται σαν πλοκάμι σε όλα τα φαγόσιμα του κόσμου. Τα μάτια του περίεργου σαν κεραίες φτάνουν και κολλάνε σε κάθε τι γύρω του. Τα αυτιά του οτακουστή γίνονται πλατιά και μακριά και φτάνουν παντού. Αν μπορείς να σχεδιάσεις ένα σκίτσο του εαυτού σου με βάση την παραπάνω περιγραφή, θα δεις ότι ελάχιστα πράγματα του εαυτού σου έχουν μείνει μέσα σου, στο εσωτερικό σου. Το καθένα βγήκε και απλώθηκε έξω από σένα. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχει κανείς να κάνει είναι να ξεκολλήσει τα πλοκάμια του απ' έξω, από τον περίγυρο, και να τα στρέψει μέσα του. Δεν μπορείς να πορευτείς προς τα μέσα αν ζεις εντελώς εξωτερικά. Κάνε μια δοκιμή και θα δεις. Θα ανακαλύψεις ένα σωρό χρήσιμα πράγματα καθώς θα πορεύεσαι προς τα μέσα. Προσπάθησε να βρεις καιρό να μείνεις μόνος με τον εαυτό σου. Κλείσε την πόρτα και κάθισε στο δωμάτιό σου κάποια ώρα που δεν θα έχεις τίποτε άλλο να κάνεις. Πες, τώρα είμαι με τον εαυτό μου και κάνε ακριβώς αυτό, μείνε με τον εαυτό σου. Ύστερα από ένα εκπληκτικά σύντομο χρονικό διάστημα, το πιθανότερο είναι να νιώσεις βαριεστημάρα. Αυτό ακριβώς μας διδάσκει κάτι πολύ χρήσιμο. Διαφωτίζει το γεγονός ότι αν ύστερα από μερικά λεπτά παραμονής με τον εαυτό μας αισθανόμαστε έτσι, δεν είναι να απορούμε γιατί και οι άλλοι αισθάνονται βαριεστημένοι μαζί μας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Σίγουρα επειδή έχουμε τόσα λίγα να προσφέρουμε στον εαυτό μας σαν τροφή για τη σκέψη μας, για τα αισθήματά μας, για τη ζωή μας. Αν παρατηρήσεις προσεκτικά τη ζωή σου, θα ανακαλύψεις πολύ σύντομα πως η εξωτερική μας ζωή σπανιότατα προέρχεται από το εσωτερικό μας είναι. Αντί να κινούμαστε από εσωτερικά ελαττήρια, κινούμαστε από εξωτερικά. Με άλλα λόγια, ζούμε αντανακλαστικά και αντιδραστικά. Δηλαδή κάτι συμβαίνει γύρω μας και εμείς αντιδρούμε. Κάποιος μιλάει και εμείς απαντάμε. Όταν όμως αφινόμαστε χωρίς εξωτερικό ερεθισμό, χωρίς κάτι να μας υποκινήσει να σκεφτούμε, να μιλήσουμε ή να δράσουμε, τότε ανακαλύπτουμε ότι σχεδόν τίποτε δεν υπάρχει μέσα μας που να μας οθήσει στην πράξη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αυτό πραγματικά είναι μια τραγική αποκάλυψη. Είμαστε εντελώς άδειοι. Δεν ενεργούμε σπρωγμένοι από μέσα μας, από τον εσωτερικό μας κόσμο, αλλά αποδεχόμαστε για δική μας ζωή μια ζωή που στην πραγματικότητα τροφοδοτείται απ' έξω μας. Προσαρμοζόμαστε στο γεγονός ότι ορισμένα πράγματα εξωτερικά μας πιέζουν και έτσι κάνουμε άλλα και όχι εκείνα που ίσως θέλαμε. Πολύ σπάνια ζούμε απλά, μόνο με τις δυνάμεις και τα μέσα που το δικό μας εσωτερικό βάθος διαθέτει και είναι πλούσιο αν το πιστέψουμε. Υπάρχει σε ένα βιβλίο του Ντίκενς ένα κομμάτι που είναι μια θαυμάσια περιγραφή της ζωής μας, πιθανόν και της δικής σας ζωής και της δικής μου, στο βιβλίο Pickwick Papers. Ο Pickwick μια μέρα νίκιασε ένα μόνιμπο για να πάει στη λέσχη. Καθώς το μόνιμπο προχωρεί, ο Pickwick κάνει διάφορες ερωτήσεις στον αμαξά.
«Πείτε μου», του λέει κάποια στιγμή, «πώς είναι δυνατόν ένα τόσο αδυνατισμένο και άθλιο άλογο να μπορεί να σέρνει ένα τόσο μεγάλο και βαρύ αμάξι?» Ο αμαξάς του απαντά, «Δεν είναι θέμα αλόγου, κύριε, είναι καθαρά θέμα τροχών». «Τι εννοείς?» ρωτά γεμάτος απορία ο Πίκουικ, και ο αμαξάς απαντά, «Ξέρετε, έχουμε ένα υπέροχο ζευγάρι ρόδες, τόσο καλά λαδωμένες, ώστε αρκεί το άλογο λίγο να κινηθεί και οι γερές ρόδες αρχίζουν να γυρίζουν με ταχύτητα. Τότε το καημένο το άλογο πρέπει να τρέξει για να γλιτώσει». Να ο τρόπος με τον οποίο ζούμε τον περισσότερο καιρό. Δεν είμαστε το άλογο που σέρνει. Είμαστε το άλογο που τρέχει για να γλιτώσει από το αμάξι, γιατί απειλείται η ζωή του. Επειδή δεν ξέρουμε να ενεργούμε χωρίς κάποια εξωτερική αιτία, ανακαλύπτουμε ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με τον ίδιο τον εαυτό μας. Να γιατί νιώθουμε όλο και περισσότερο ανία. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να μάθεις είναι να μένεις μόνος με τον εαυτό σου. Να αντιμετωπίσεις την ανία και να βγάζεις όσο το δυνατόν περισσότερα συμπεράσματα. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, πολύ σύντομα η κατάσταση θα γίνει χειρότερη από απλή ανία. Δεν θα είναι απλά μια βαριεστημάρα που μας κάνει να λέμε «είμαι άνθρωπος δραστήριος και χρήσιμος στους άλλους». «Πάντοτε κάνω το καλό και για μένα το να είμαι σε εκκρεμότητα χωρίς να κάνω κάτι για τους άλλους είναι μεγάλη δοκιμασία». Αλλά θα φτάσουμε στο σημείο να νιώθουμε βαριεστημένοι ακόμα και για να προσπαθήσουμε να απαλλαγούμε από αυτή την ανία. Δεν θα έχουμε κουράγιο να γυρίσουμε προς τον εσωτερικό μας κόσμο και να δούμε μήπως υπάρχει κάτι μέσα μας που να σταματήσει αυτή την κατάσταση. Αρκετά σύντομα ανακαλύπτουμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα μέσα μας, αφού ό,τι έχουμε να σκεφτούμε το σκεφτήκαμε ήδη δεκάδες φορές. Όλο το πλήθος των συναισθημάτων που έχουμε αποθηκεύσει μέσα μας μοιάζει με ένα πιάνο καλά κλεισμένο, γιατί δεν συνηθίσαμε το πιάνο να παίζει μόνο του. Πρέπει να έχουμε κάποιον που να χτυπάει τα πλήκτρα. Δεν έχουμε συνηθίσει να μην κάνουμε τίποτε. Έτσι τα πράγματα γίνονται ανησυχητικά και μπορεί να μας οδηγήσουν σε έντονο βαθμό αγωνίας. Αν διαβάσετε όσα γράφονται για τους πατέρες της ερήμου, οι οποίοι είχαν μεγάλη πείρα αυτής της κατάστασης, ή για τους μοναχούς, θα δείτε ότι υπήρξαν στιγμές στη ζωή τους που βγήκαν τρέχοντας από τα κελιά τους ζητώντας βοήθεια και προσπαθώντας να συναντήσουν κάτι ή κάποιον ή οτιδήποτε που ήταν δυνατό να βρουν. Ακόμη και ο ίδιος ο Σατανάς θα ήταν προτιμότερος από αυτή την κενότητα, το άδειο, που βρίσκουμε μέσα μας ύστερα από μια σωστή αυτοεξέταση. Ένας μεγάλος πνευματικός συγγραφέας, ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος, λέει, «Οι περισσότεροι άνθρωποι μοιάζουν με ένα ροκανίδι που στριφογυρίζει γύρω από το κούφιο κέντρο του». Αν είμαστε πραγματικά ειλικρινείς, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτή είναι μια θαυμάσια περιγραφή της κατάστασης σχεδόν όλων μας. Έπειτα πρέπει να πολεμήσουμε την αγωνία που μας παραλύει. Να πούμε στον εαυτό μας, «Όχι, θα επιμείνω ως το τέλος. Θα φτάσω σε σημείο η ίδια η αγωνία να με σπρώξει να κάνω όσα η θέλησή μου αδυνατεί να κάνει». Και πραγματικά έρχεται μια στιγμή απελπισίας, αγωνίας και τρόμου, που μας κάνει να στραφούμε ακόμα βαθύτερα μέσα μας και να φωνάξουμε, «Κύριε ελέησον, είμαι χαμένος, Κύριε σώσε με». Ανακαλύπτουμε πως δεν υπάρχει τίποτα μέσα μας που να μπορεί να μας δώσει ζωή, ή μάλλον να είναι ζωή. Πως όλα όσα ονομάζουμε, όσα φανταζόμαστε ότι είναι ζωή, ήταν εξωτερικά και μέσα μας δεν υπήρχε τίποτε. Κοιτάζουμε τότε στην άβυσσο της ανυπαρξίας και αισθανόμαστε ότι όσο βαθύτερα προχωρούμε σε αυτή, τόσο περισσότερο εξαφανίζεται ο εαυτός μας. Αυτή είναι μια επικίνδυνη στιγμή, είναι μια στιγμή που θα διστάσουμε. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στο πρώτο επίπεδο του βάθους, όπου έχουμε τη δυνατότητα να κρούσουμε την θύραν.
Γιατί την πόρτα δεν μπορούμε να τη χτυπήσουμε όταν βρισκόμαστε στα προηγούμενα στάδια. Όταν δηλαδή νιώθαμε ανακούφιση από τους άλλους ή πριν νιώσουμε πολύ βαριεστημένοι ή όταν απλά αισθανόμασταν ανία και ενοχή γιατί υπάρχουμε και αργότερα ένα ελαφρό άγχος, δεν είχαμε κανένα λόγο να κλάψουμε και να φωνάξουμε. Να φωνάξουμε με απελπισία που γεμίζει όλο μας το νου, την καρδιά και τη θέληση, ακόμα και το σώμα. Να φωνάξουμε με την αίσθηση πως αν ο Θεός δεν έλθει είμαι χαμένος. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Γιατί ξέρω πως αν βγω από αυτό το βάθος θα ξαναβρεθώ στην περιοχή της αυταπάτης και της αντανακλαστικής ζωής, αλλά όχι στην πραγματική ζωή. Ακριβώς αυτή είναι η στιγμή που μπορούμε να αρχίσουμε να χτυπάμε την πόρτα, λοιπόν, φίλοι ακρόατες. Είναι ακόμα κλειστή η πόρτα, αλλά πίσω της υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει η ελπίδα εκείνη που ο Βαρτίμεος, ο τυφλός που στεκόταν στις πύλες της Ιεριχούς, αισθάνθηκε μέσα στην πλήρη απελπισία του όταν περνούσε ο Χριστός. Ξέρουμε από τα Ευαγγέλια πως ο Βαρτίμεος ήταν καθισμένος στην άκρη του δρόμου, τυφλός χωρίς καμιά ελπίδα. Είχε χάσει όλη την πίστη στους ανθρώπους και δεν περίμενε καμιά βοήθεια από κανέναν. Αναγκαζόταν να ζητιανεύει για να ζήσει και έλπιζε στη φιλανθρωπία όχι με την έννοια της πραγματικής αγάπης, αλλά στο είδος εκείνο της φιλανθρωπίας που εκφράζεται με το να ρίχνει κανείς νομίσματα σε κάποιον χωρίς ποτέ να γυρίσει να τον κοιτάξει. Και μια μέρα αυτός ο τυφλός άνθρωπος που είχε εγκαταλείψει κάθε ελπίδα και ήταν βουτυγμένος μέσα στη σκόνη, μέσα στη βαθιά τυφλωσή του, άκουσε για κάποιον άνθρωπο, ένα νέο προφήτη που έκανε θαύματα σε όλους τους Αγίους Τόπους. Αν είχε τα μάτια του, πιθανόν θα είχε σηκωθεί και θα είχε τρέξει σε όλη τη χώρα να τον βρει. Αλλά στην κατάσταση που βρισκόταν, ασφαλώς δεν μπορούσε να προλάβει αυτόν τον περιοδεύοντα θαυματουργό. Έτσι παρέμεινε εκεί που ήταν και η σκέψη ότι κάποιος βρίσκεται κάπου που θα μπορούσε ίσως να τον θεραπεύσει, σίγουρα θα μεγάλωνε πολύ περισσότερο την απελπισία του και θα την έκανε πιο σπαρακτική. Μια μέρα άκουσε το θόρυβο από κάποιο πλήθος που περνούσε κοντά του. Ήταν ένα πλήθος που δεν ακουγόταν σαν τα άλλα. Πιθανόν, όπως όλοι οι τυφλοί, είχε και ο Βαρτίμεος αναπτύξει την αίσθηση της ακοής περισσότερο από τη δική μας. Ρώτησε λοιπόν γεμάτος απορία: «Ποιος είναι αυτός που περνάει?» «Ο Ιησούς ο Ναζωραίος», του είπαν. Και τότε ο Βαρτίμεος βρέθηκε στο σημείο της μεγαλύτερης απελπισίας και της μεγαλύτερης ελπίδας. Ελπίδα γιατί ο Χριστός περνούσε πολύ κοντά του, αλλά στο βάθος απειλητικά υψωνόταν η απελπισία, γιατί ενώ λίγα βήματα θα έφραναν τον Χριστό δίπλα του, όμως μετά από μερικά βήματα ακόμη θα προσπερνούσε και πιθανόν ποτέ πια δεν θα ξαναπερνούσε από κοντά του. Μέσα σε αυτή την αγωνιώδη ελπίδα, ο Βαρτίμεος άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, ελεησόν με». Αυτά τα λόγια του τυφλού ήταν μια πλήρης ομολογία πίστης. Εκείνη τη στιγμή, ακριβώς επειδή η απελπισία του ήταν τόσο βαθιά, μπόρεσε να συγκεντρώσει τέτοια τολμηρή ελπίδα για τη θεραπεία και τη σωτηρία του, και ο Χριστός τον άκουσε. Υπάρχει ένας βαθμός απελπισίας που είναι ταυτισμένος με την πλήρη και τέλεια ελπίδα. Αυτό είναι το σημείο από το οποίο, πορευόμενοι προς το εσωτερικό μας, θα μπορέσουμε αληθινά να προσευχηθούμε. Τότε το Κύριε ελέησον είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να πούμε καμία από εκείνες τις περίπλοκες προσευχές που βρίσκουμε στα προσευχητάρια. Αρκεί απλά να κραυγάσουμε μέσα στην απελπισία μας βοήθεια και θα ακουστούμε.
Συμβαίνει συχνά να μην έχουμε αρκετή θέρμη στην προσευχή μας. Ούτε μεγάλη πεποίθηση και πίστη, γιατί η απελπισία μας δεν έφτασε αρκετά βαθιά. Θέλουμε το Θεό σαν κάτι συμπληρωματικό στα τόσα άλλα πράγματα που έχουμε. Θέλουμε τη βοήθειά Του, να το προσέξουμε αυτό φίλοι ακρότες, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε βοήθεια και από όπου αλλού μπορούμε. Κρατάμε το Θεό σαν εφεδρεία για μια τελευταία μας προσπάθεια. Στρεφόμαστε προς τους άρχοντες και τους ιούς των ανθρώπων και λέμε «Θεέ μου, δώσε τους δύναμη να κάνουν αυτό για μένα». Πολύ σπάνια εγκαταλείπουμε όλους αυτούς τους άρχοντες και τους ιούς των ανθρώπων και λέμε στο Θεό «Δεν θα ζητήσω βοήθεια από κανέναν, προτιμώ να έχω τη δική σου βοήθεια». Αν η απελπισία μας πηγάζει από πολύ βαθιά μέσα μας, αν αυτό που ζητάμε, αυτό για το οποίο κραυγάζουμε, είναι τόσο ουσιαστικό ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες της ζωής μας, τότε βρίσκουμε κατάλληλα λόγια να προσευχηθούμε και μπορούμε να φτάσουμε στην κορυφαία στιγμή της προσευχής μας, τη συνάντηση με το Θεό. Θα ήθελα να πω κάτι ακόμα για την κραυγή της προσευχής. Πάλι από τον Βαρτίμαιο θα δανειστώ το παράδειγμα. Φώναζε δυνατά ο Βαρτίμαιος. Τι λέει όμως το Ευαγγέλιο για τους ανθρώπους γύρω του? Προσπαθούσαν, λέει, να τον κάνουν να σιωπήσει. Μπορούμε να φανταστούμε όλους εκείνους τους ευσεβείς ανθρώπους με την καλή όραση, τα γερά πόδια, την καλή υγεία, που περικύκλωναν τον Χριστό και μιλούσαν για υψηλά θέματα, για τη Βασιλεία του Θεού που έρχεται, για τα μυστήρια των γραφών, να γυρίζουν προς τον Βαρτίμαιο και να του λένε «Επιτέλους δεν μπορείς να ησυχάσεις. Τα μάτια σου, τα μάτια σου, και τι σημασία έχουν αυτά ενώ μιλούμε για το Θεό?» Ο Βαρτίμαιος φαινόταν σαν κάτι ξένο που ξαφνικά έμπαινε στη μέση και αδιαφορώντας τελείως για τα συμβαίνοντα ζητούσε από το Θεό κάτι που απελπιστικά το είχε ανάγκη. Και όλα αυτά τα έκανε παρά το γεγονός ότι με τις φωνές του κατέστρεψε την αρμονία των εθιμοτυπικών συζητήσεων γύρω του. Οι ενοχλημένοι θα μπορούσαν να τον απομακρύνουν και να τον κάνουν να σιωπήσει. Το Ευαγγέλιο όμως λέει πως ενώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να τον ησυχάσουν, αυτός επέμενε, γιατί αυτό που ζητούσε είχε πολύ μεγάλη σημασία για τον ίδιο. Όσο περισσότερο προσπαθούσε να του κλείσουν το στόμα, τόσο πιο πολύ εκείνος φώνασε. Εδώ βρίσκεται το μήνυμά μου. Υπάρχει στην Ελλάδα ένας Άγιος, ονομάζεται Μάξιμος. Ήταν νέος όταν μια μέρα πήγε στην εκκλησία και άκουσε το ανάγνωσμα του Αποστόλου που λέει ότι πρέπει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Αυτό έκανε τόση εντύπωση στο Μάξιμο, ώστε σκέφτηκε πως δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά να προσπαθήσει να τηρήσει αυτή την εντολή. Όταν βγήκε από το ναό, σκέφτηκε να πάει στο κοντινότερο βουνό και εκεί ήσυχος να αρχίσει να προσεύχεται όπως άκουσε στο Ευαγγέλιο. Σαν Έλληνας χωρικός του 4ου αιώνα ήξερε το Πάτερ ημών και μερικές άλλες προσευχές. Έτσι όπως μας λέει ο ίδιος, άρχισε να τις λέει τη μια ύστερα από την άλλη και πάλι από την αρχή ασταμάτητα. Αισθάνθηκε πραγματικά πολύ όμορφα. Προσευχόταν, ήταν συντροφιά με το Θεό, ήταν χαρούμενος. Το κάθε τι του φαινόταν τόσο τέλειο. Μόνο που σιγά σιγά ο ήλιος άρχισε να πέφτει, άρχισε να κάνει κρύο και να σκοτεινιάζει. Η νύχτα είχε πέσει για τα καλά, όταν άρχισε να ακούει γύρω του θορύβους, πολλούς και παράξενους θορύβους. Άκουγε το σπάσιμο των κλαδιών κάτω από τα πόδια των ζώων, έβλεπε τα λαμπερά μάτια των άγριων θηρίων, άκουγε τις κραυγές των μικρών ζώων που τα έτρωγαν τα μεγαλύτερα. Άκουγε όλων των ειδών τους γνωστούς νυχτερινούς θορύβους του δάσους. Τότε αισθάνθηκε πως ήταν μόνος. Πραγματικά μόνος. Ένα μικρό απροστάτευτο πλάσμα μέσα στον κόσμο του κινδύνου, του θανάτου, του σπαραγμού. Ένιωσε ότι δεν είχε καμιά άλλη βοήθεια αν ο Θεός δεν του έδινε τη δική του. Δεν συνέχισε πια να λέει το Πάτερ ημών και το πιστεύω. Έκανε ό,τι έκανε και ο Βαρτίμαιος. Άρχισε να φωνάζει δυνατά «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με». Το φώναζε αυτό όλη τη νύχτα, γιατί τα ζωντανά του δάσους και τα λαμπερά του μάτια δεν του έδιναν ευκαιρία για ύπνο. Τέλος ξημέρωσε. Σκέφτηκε λοιπόν, αφού όλα τα ζώα έχουν φύγει πια και πήγαν να κοιμηθούν, τώρα μπορώ και εγώ να προσευχηθώ. Αλλά τότε ένιωσε ότι πεινούσε. Σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να μαζέψει μερικά βατόμουρα για να φάει. Πλησίασε ένα θάμνο, αλλά ξαφνικά του ήρθε η σκέψη ότι όλα τα αστραφτερά μάτια και άγρια νύχια θα πρέπει να είναι κρυμμένα κάπου εκεί στους θάμνους. Έτσι άρχισε να προχωρεί πολύ προσεκτικά και σε κάθε βήμα έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με, βοήθησέ με, βοήθησέ με, σώσε με. Ω Θεέ μου, βοήθησέ με, προστάτεψέ με». Για κάθε βατόμουρο που μάζεψε σίγουρα είχε προσευχηθεί πολλές φορές.
Πέρασε ο καιρός και ύστερα από πολλά χρόνια συνάντησε ένα γέροντα και έμπειρο ασκητή, ο οποίος τον ρώτησε πώς είχε μάθει να προσεύχεται αδιάλειπτα. Ο Μάξιμος είπε: «Νομίζω πως ο διάβολος με δίδαξε να προσεύχομαι αδιάλειπτα». Ο γέροντας απάντησε: «Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, αλλά θα ήθελα να είμαι βέβαιος ότι σε καταλαβαίνω σωστά». Ο Μάξιμος τότε του εξήγησε πως είχε σιγά σιγά συνηθίσει όλους τους θορύβους και τους κινδύνους της μέρας και της νύχτας. Ύστερα όμως του ήρθαν πειρασμοί σαρκικοί, πειρασμοί του νου, των αισθήσεων και αργότερα πιο ισχυρές επιθέσεις του διαβόλου. Ύστερα από όλα αυτά δεν υπήρχε στιγμή της μέρας και της νύχτας που να μην κραυγάζει στο Θεό: «Ελέησον, ελέησον, βοήθησε, βοήθησε». Μια μέρα ύστερα από 14 χρόνια αδιάλειπτης προσευχής, ο Κύριος του αποκαλύφθηκε. Από τη στιγμή εκείνη ησυχία, ειρήνη και γαλήνη τον πλημμύρισαν. Δεν υπήρχε πια φόβος, φόβος από το σκοτάδι, από τους θάμνους, ούτε από τον διάβολο. Ο Κύριος είχε επικρατήσει. Τότε είπε ο Μάξιμος: «Έμαθα ότι αν δεν έρθει ο Κύριος είμαι απελπιστικά αβοήθητος. Έτσι και όταν ακόμα ήμουν αγαλήνιος, ειρηνικός και ευτυχισμένος, συνέχισα να προσεύχομαι λέγοντας: Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελεησόν με, γιατί μόνο στο Θείο Έλεος υπάρχει η ειρήνη της καρδιάς και του νου, η γαλήνη του σώματος και η δύναμη της θέλησης». Έτσι δεν μπορούμε να πούμε πως ο Μάξιμος έμαθε να προσεύχεται παρά την ταραχή που τον κατήχε, αλλά ακριβώς εξαιτίας της ταραχής. Γιατί η ταραχή του ήταν ένας πραγματικός κίνδυνος. Αν μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι κι εμείς βρισκόμαστε σε πολύ μεγάλη ταραχή, σε κίνδυνο, ότι ο διάβολος παραφυλάει προσπαθώντας να μας πιάσει και να μας καταστρέψει, τότε θα προσευχόμαστε συνέχεια ασταμάτητα. Κάθε ανθρώπινη συνάντηση είναι μια κρίσιμη στιγμή. Είναι μια περίπτωση όπου καλούμαστε να δεχτούμε το Χριστό και να γίνουμε αγγελιοφόροι του στο πρόσωπο που συναντάμε. Αν αναγνωρίζαμε ότι η ζωή έχει αυτή την κρίσιμη και έντονη σημασία, θα μπορούσαμε να φωνάζουμε δυνατά, να προσευχόμαστε ασταμάτητα και ο κάθε θόρυβος και η κάθε ταραχή όχι μόνο δεν θα ήταν εμπόδιο, αλλά θα γινόταν η μοναδική ευκαιρία να διδαχτούμε την προσευχή. Εμείς όμως είμαστε ακόμα τόσο άπειροι στο να προσευχόμαστε από τα βάθη του είναι μας, χωρίς καμιά παρακίνηση, χωρίς κανένα εσωτερικό κίνητρο για προσευχή. Όταν δεν ξέρουμε τίποτε για την προσευχή, όταν δεν έχουμε καθόλου ή πολύ λίγο προσευχηθεί στη ζωή μας, πώς μπορούμε να μάθουμε να προσευχόμαστε στις συνθήκες που ζούμε? Έχω πειραματιστεί πάνω σε αυτό σε ποικίλες περιστάσεις. Στα χρόνια που εργαζόμουν σαν γιατρός, 5 χρόνια στον πόλεμο, στα χρόνια της ιεροσύνης μου καθώς και σε άλλες περιπτώσεις, και βρήκα ότι κάλλιστα μπορεί να γίνει. Γίνεται αν είσαι πολύ απλός ώστε να προσπαθήσεις. Δηλαδή μπορεί να γίνει με τον εξής τρόπο. Ξυπνάς το πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ευχαριστήσεις το Θεό γι' αυτό, έστω και αν δεν νιώθεις ιδιαίτερα χαρούμενος για τη μέρα που αρχίζει. Αυτή η ημέρα είναι ποίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Αφού το κάνεις αυτό, δώσε καιρό στον εαυτό σου να συνειδητοποιήσει την αλήθεια αυτών που λες και να την καταλάβει πραγματικά, ίσως στο επίπεδο της βαθιάς εμπειρίας και όχι στο επίπεδο του ενθουσιασμού και της αγαλίασης. Κατόπιν άφησε το κρεβάτι σου, πλύσου, τακτοποιήσου, κάνε ό,τι άλλο έχεις να κάνεις και γύρισε πάλι στο Θεό. Πήγαινε στο Θεό και πάλι με δύο βαθιές σκέψεις. Η μια είναι ότι εσύ ο ίδιος ανήκεις στο Θεό και η άλλη ότι αυτή η μέρα επίσης ανήκει στο Θεό. Ότι είναι μια μέρα εντελώς καινούρια, ανεπανάληπτη. Δεν υπήρξε για σένα ποτέ πριν. Για να μιλήσω με ρωσικά δεδομένα, είναι η μέρα αυτή σαν μια τεράστια έκταση με απάτητο χιόνι. Κανείς δεν έχει βηματίσει πάνω του. Απλώνεται εντελώς παρθένο και καθαρό μπροστά σου. Έπειτα ζήτησε από το Θεό να ευλογήσει αυτή τη μέρα ώστε το κάθε τι στη διάρκεια της να είναι ευλογημένο και ρυθμισμένο από Αυτόν. Μετά από αυτό θα πρέπει να πάρεις τα σοβαρά όσα είπες, επειδή πολύ συχνά λέει κανείς «Θεέ μου ευλόγησέ με» και έχοντας την ευλογία του Θεού ενεργεί σαν τον άσωτο γιο. Μαζεύεις όλα τα υπάρχοντα και πας σε ξένη χώρα να ζήσεις ζωή αποστάτη. Αυτή η μέρα είναι ευλογημένη από το Θεό. Ανήκει στο Θεό, ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μπούμε μέσα σε αυτή. Προχωράς αυτή τη μέρα σαν αγγελιοφόρος του Θεού.
Όποιον συναντάς, τον συναντάς με τον τρόπο του Θεού. Βρίσκεσαι εκεί για να είσαι η παρουσία του Κυρίου και Θεού, η παρουσία του Χριστού, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η παρουσία του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το καθήκον σου αυτή τη συγκεκριμένη μέρα. Ο Θεός ουδέποτε είπε πως όταν βρεθεί σε κάποια κατάσταση εν το ονόματί Του, Αυτός θα σταυρωθεί και εσύ θα είσαι εκείνος που θα αναστηθεί. Πρέπει να ετοιμαστείς να αντιμετωπίσεις καταστάσεις τη μια μετά την άλλη στο όνομα του Θεού και να βαδίσεις όπως βάδισε ο Υιός του Θεού εν ταπεινοφροσύνη και αληθεία, έτοιμος και να διωχθείς ακόμα. Συνήθως εκείνο που περιμένουμε όταν εκπληρώνουμε τις εντολές του Θεού είναι το καταπληκτικό αποτέλεσμα, όπως διαβάζουμε κάτι τέτοια στους βίους των Αγίων. Όταν για παράδειγμα κάποιος μας χτυπήσει στο ένα μάγουλο, γυρίζουμε και το άλλο, αν και δεν περιμένουμε να μας χτυπήσει και σε αυτό, αλλά περιμένουμε να ακούσουμε τον άλλον να λέει «μπράβο ταπείνωση» και εμείς μεν παίρνουμε την αμοιβή μας, εκείνος δε τη σωτηρία της ψυχής του. Όμως δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πρέπει να πληρώσεις το τίμημα και πολύ συχνά χτυπιέσαι σκληρά. Αυτό που έχει σημασία είναι το να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Όσο για τη μέρα που αρχίζει, αν αποδεχτείς ότι είναι ευλογημένη από το Θεό, διαλεγμένη από το ίδιο του το χέρι, τότε κάθε πρόσωπο που συναντάς είναι δώρο του Θεού, κάθε περίσταση που θα συναντήσεις είναι δώρο του Θεού, έστω και αν είναι πικρή ή γλυκιά, αν σου αρέσει ή όχι. Είναι δώρο του Θεού σε σένα και αν το πάρεις με αυτόν τον τρόπο, τότε μπορείς να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε κατάσταση. Να την δεχτείς με την ετοιμότητα ότι μπορεί να σου συμβεί οτιδήποτε ευχάριστο ή δυσάρεστο. Αν προχωρείς εν το ονόματι Κυρίου στη διάρκεια της μέρας που βγαίνει καινούρια μέσα από τα χέρια Του και έχει ευλογηθεί για να τη ζήσεις εσύ, τότε μπορείς να κάνεις την προσευχή και τη ζωή πραγματικά σαν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ενεργείς και προσεύχεσαι ταυτόχρονα, γιατί όλες οι περιστάσεις που διαδέχονται η μια την άλλη έχουν ανάγκη από την ευλογία του Θεού. Πριν από μερικά χρόνια μίλησα για το θέμα αυτό στο ΤΕΖΕ και διατήρησα αλληλογραφία με 30 περίπου αγόρια και κορίτσια από εκεί. Ένα από αυτά μου έγραψε: «Δοκίμασα να εφαρμόσω τη συμβουλή σας. Προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη. Δεν υπάρχει λεπτό που να μην προσεύχομαι και εργάζομαι, και όμως δεν ακούω την απάντηση του Θεού. Δεν μπορώ να υποφέρω αυτό το είδος της προσευχής». Της απάντησα: «Έπαθες βαρύ στομαχιά. Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις την προσευχή την κοινή λογική, όπως ακριβώς τις χρησιμοποιείς και στη ζωή. Δεν μπορείς, αφού δεν έχεις ποτέ πριν ασκηθείς την προσευχή, να αρχίζεις με 18 ώρες διάλογο με το Θεό μέσα στην προσευχή, ενώ ταυτόχρονα κάνεις άλλα πράγματα. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις εύκολα μερικά λεπτά της ώρας και να συγκεντρώσεις όλη σου τη δύναμη σε αυτά. Απλά γύρισε τα μάτια σου στο Θεό, χαμογέλασέ Του και προχώρησε. Υπάρχουν στιγμές που μπορείς να πεις στο Θεό: «Κύριε, πρέπει οπωσδήποτε να ξεκουραστώ. Δεν έχω τη δύναμη να βρίσκομαι μαζί σου όλη την ώρα», πράγμα που είναι απόλυτα σωστό. Δεν είσαι ακόμη ικανή να αντέχεις τη συντροφιά του Θεού όλη την ώρα. Ο Θεός το γνωρίζει αυτό πολύ καλά, οτιδήποτε και να κάνεις εσύ. Απομονώσου για λίγο και λέγε: «Θα κάνω μια μικρή διακοπή, για την ώρα θα δεχτώ να είμαι λιγότερο αγία». Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διακόψουμε για λίγο, να κοιτάξουμε τα πράγματα γύρω μας που είναι και αυτά του Θεού, τα δέντρα, τα κτίρια, και ύστερα από λίγο να γυρίσουμε πάλι σε εκείνον. Αν προσπαθούμε να προσευχόμαστε συνέχεια, θα νικηθούμε πολύ γρήγορα. Αλλά αν διαλέξουμε με κάποια διάκριση μερικές στιγμές, μπορούμε να πετύχουμε. Αν το κάνετε αυτό, θα μπορέσετε να προσευχηθείτε. Μπορείτε να πειραματιστείτε, αλλά μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είστε συγκρατημένοι, γιατί υπάρχει μια αμαρτία την οποία οι πατέρες Εκκλησίας μας την ονομάζουν πνευματική απληστία. Αυτή εκφράζεται με το να θέλεις να απολαμβάνεις την παρουσία του Θεού όλο και περισσότερο, τη στιγμή που θα έπρεπε να αρκείσαι να απολαμβάνεις την παρουσία του τόσο όσο ταιριάζει στην πνευματική σου κατάσταση. Πέρασε η ώρα όμως, φίλοι ακροατές, με αυτά τα ωραία που διαβάσαμε και σήμερα από το βιβλίο του Αρχιεπισκόπου Άντωνι Μπλουμ, «Μάθε να προσεύχεσαι». Ας γνωρίσουμε και εμείς λοιπόν την πνευματική μας κατάσταση και ό,τι και να είναι αυτή, λίγα λεπτά κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, μπορούμε να τα αφιερώσουμε στο Θεό για να προσευχηθούμε, αλλά κάθε μέρα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι περισσότερο κάνουμε, καλό είναι. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά.